Μεϊτέ. Ανέβηκε ο Μπάμπα και ζητά την μπάλα. Η σέντρα του χαμηλά, η προβολή έξω, ο διαιτητής δείχνει out. Διαμαρτύρεται ο Τόμας. Και ξανά αυτή η προσπάθεια από τον επιθετικό του δικεφάλου. Και ο Παναθηναϊκός που εδώ θέλει με τον Ναϊτόρ να επιτεθεί. Έβγαλε έξω την μπάλα ο Μπακασέτα στην πρώτη τελική του ντέρμπι. Είναι out στο 19. Ούγκο. Είδε την κίνηση του Αϊτόρ, μεγάλη μεταβίβαση. Έχει επιχειρήσει πολλές τέτοιες πάσες ο Παναθηναϊκός έως τώρα. Εδώ υπάρχει offside. Ο Τάισον. Κουλιεράκης. Κεφαλιά, πέρασε η μπάλα. Μπέρδεμα από τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Ο Ντεσπότοφ μπαίνει στη φάση, υπάρχει offside. Στη δεύτερη επαφή, σε αυτή του Μπράντον Τόμας με την μπάλα. Ο Μούργκ εκτελεί καλά το φάουλ, 1-0. Στο 37, ο ΠΑΟΚ με τον Κουλιεράκη. Προφανώς και θα ελεγχθεί η φάση. Ο διαιτητής δείχνει offside, δεν υπάρχει γκολ. Γέμισμα του Κουλιερά και ο Ντεσπότοφ μπαίνει στη φάση, ο διαιτητής δείχνει out. Προφανώς και αυτή, όπως και κάθε φάση που μπορεί να υπάρχει κάτι, ελέγχεται. Κότσιρας. Κλέβει ο Τάισον. Κάνει πάρα πολύ ωραία ενέργεια ο Τάισον και βγαίνουν τρεις του ΠΑΟΚ σε αντεπίθεση. Ο Ντεσπότοφ σε τέτα τέτοια το δικέφαλο, 1-0 στο 43. Σε κόντρα επίθεση ο ΠΑΟΚ καταφέρνει να βρει τρόπο και να σκοράρει με τον Ντεσπότοφ, να το κάνει για 8η φορά από την αρχή της σεζόν. Παναθηναϊκός κερδίζει δεύτερες μπάλες κατά συνέπεια και επιθέσεις. Μαντσίνι. Μλαντένοβιτς. Χαμηλά η μπάλα. Βγήκε η άμυνα του Μεϊτέ. Από μακριά ο Ράο Κοτάρσκι εντυπωσιακά σε κόρνερ. Στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων. Τζούρισιτς. Τίπλα στη φάση ο Νορβηγός λέει παίζεται. Αυτή είναι η προηγούμενη φάση για την οποία διαμαρτύρεται τώρα οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού. Και προφανώς θα την δει ο VAR. Φεύγει λοιπόν ο Νορβηγός να πάει να δει το βίντεο για να αποφασίσει τι ακριβώς έχει γίνει στην προηγούμενη φάση. Εδώ στην μονομαχία του Τάισον με τον Μπακασέτα. Ο διαιτητής καταλογίζει πέναλτι. Εκτελεί ο Τάσος Μπακασέτας 1-1. Ο Παναθηναϊκός με το πρώτο γκολ του Μπακασέτα με τη φανέλα του Τριφυλιού ισοφαρίζει στην Τούμπα. Πάω και έχει μόνο νίκη στα 8 προηγούμενα μάτς που άνοιξε το σκορ στην Τούμπα. Τάισον έπαιξε κάθετα. Ο Τόμας πλάσαρε 2-1. Υπόδειξη για offside. Εδώ είναι η φάση, είναι εκτεθειμένος ο Τόμας. Ντεσπότοφ, Μούργκ, Τόμας, πάλι ο Μούργκ, ανέβηκε ο Τάισον, έχει γυρίσει ο Βαγιανίδης. Προωθείται τώρα ο Μπάμπα, ο Τάισον κάνει πολύ ωραία προσπάθεια και βγάζει σέντρα. Η μπάλα πέρασε ο Ντεσπότοφ. Εξαιρετική επίθεση του ΠΑΟΚ και 2-1 στο 56 με δεύτερο γκολ του Ντεσπότοφ στο μάτς. Δείτε εδώ, από την άμυνα έχει ξεκινήσει αυτή η συνδυασμένη προσπάθεια και το τακουνάκι του Τόμας, η αλλαγή παιχνιδιού. Ανεβαίνει και ο Μπάμπα από αριστερά, αλλά ο Τάισον ανοίγει την μπάλα και αποφεύγει το Βαγιανίδη. Υπάρχουν δύο παίκτες του ΠΑΟΚ στο δεύτερο δοκάρι, εντελώς αμαρκάριστος. Ευστοχή ο Ντεσπότοφ για το 2-1. Ανέβηκε και ο Βαγιανίδης. Έβγαλε την μπάλα στο δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά χωρίς ισορροπία του Μλαντένοβιτς. Στη συνεργασία που προσπάθησαν να έχουν οι δύο μπακ του Παναθηναϊκού. Κάτω Μλαντένοβιτς, κάτω και ο Σάστρε.
Άλλη μια ωραία συνεργασία του Ντεσπόντοφ, αυτή τη φορά με τον Οσδόεφ. Η σέντρα του είναι καλή στην καρδιά της περιοχής. Ο Μούρκ πήρε την μπάλα, η απομάκρυνση από τον Ντραγκόφσκι. Μπερνάρ. Έχει παίκτη μπροστά του. Και αυτή είναι καλή επιλογή για τον Κότσιρα. Γύρισε ο Τάισον να μαρκάρει, πέρασε ο Κότσιρας πολύ ωραία. Η σέντρα του, η προβολή, ο Κοτάρσκι. Ο Παναθηναϊκός απειλεί στο 70. Προβολή από τον Μπακασέτα, η επέμβαση του Κοτάρσκι. Τσέριν. Ο Κότσιρας με τον Κωνσταντέλια που κλέβει την μπάλα και ο ΠΑΟΚ έχει 4 παίκτες σε αντεπίθεση. Κράτησε και εκτέλεσε ο Κωνσταντέλιας out. Αναϊκός έχει 5 παίκτες πίσω από την μπάλα. Ο ΠΑΟΚ 4 στην επίθεση. Ο Σδόεφ, ο Μπράντον Τόμας, ο Κωνσταντέλιας, η επέμβαση σε κόρνερ, δύσκολη του Ντραγκόφσκι. Πάλι Μπερνάρ. Κάθετη μεταβίβαση, ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό, επέμβαση του Κοτάρσκι στο 86. Πολύ μεγάλη χαμένη ευκαιρία των πράσινων με τον Μλαντένοβιτς. Και ο ΠΑΟΚ σε κόντρα επίθεση με τον Μπράντον Τόμας. Γύρισε ο Γετβάη, είναι καλή η πάσα. Ο Κωνσταντέλιας καθυστέρησε όσο χρειαζόταν για να διώξει ο Κότσιρας. Θα περάσει και ο Τζίμα στο μάθατη του Μπράντον Τόμας, όπως με ενημερώνει ο Κωστής Μπότσαρης. Δίπλα στη φάση πάλι ο Νορβηγός λέει. Παίζεται. Εδώ είναι ο Μάρκος Αντώνιο και η προηγούμενη προσπάθειά του. Ο Λιμιός, να μια ωραία συνεργασία. Ο Λιμιός κράτησε την μπάλα και την πέρασε για τον Μπερνάρ. Μπροστά το Σάστρε. Προσποιήθηκε ο Μπερνάρ, το shoot out. Από τον Γετβάη που παίζει το ρόλο του 4 στα τελευταία λεπτά.